από τη Διεύθυνση Δάπνης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΙΑ, που στο πρόσωπο εδώ είναι ο Διευθυντής της εταιρείας, που με τις συντονισμένες προσπάθειες με τη μονάδα της αξιολόγησης των πράξεων αυτών του Υπουργείου έκαναν όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε αυτό το έργο μαμούθα για την περιοχή, γιατί σκεφτείτε ότι είναι 19.111.000 η πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση που θα γίνουν τα δίκτυα περίπου από 15 μέχρι 20 εκατομμύρια που έχουμε υπολογίσει. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ότι είναι ένα έργο πάνω από 35 εκατομμύρια τα οποία θα ταυτούν και θα έρθουν στην περιοχή μας. Είναι ένα τεράστιο, πάρα πολύ μεγάλο έργο. Επίσης, μαζί μου έχω τον προηγούμενο πρόεδρο της ΔΕΙΑ, τον Παραλαμπίδη, ο οποίος πραγματικά με μεγάλη έτσι ένταση και μεγάλη προσπάθεια έκανε όλο αυτόν τον καιρό ώστε να ενταχθεί και φυσικά έβαλε και την συμπαγή του αυτού του έργου. Και φυσικά τον πρόεδρο και τον αρχηγό της ΔΕΙΑ, οι οποίοι ήταν αυτοί που ουσιαστικά θα υλοποιήσουν όλη την. Θα υποβάσουν και υλοποιήσουν το επόμενο διάστημα την κατασκευή. Και θα πρέπει φυσικά και αυτοί να φτιάξουν πολύ γρήγορα τα υπόλοιπα πράγματα που θα χρειαστούν ώστε να το φτιάξουν πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ πραγματικά χαίρομαι γιατί η επιχείρηση και η διοίκηση πραγματικά τρέχει πράγματα τα οποία έχουμε πει αρκετό καιρό, το κάνουμε έτσι χωρίς την παρακολουθία και θα συνεχίσουμε τα αναπτυξιακά και μεγάλα έργα της περιοχής να τα εντάσσουμε στα πραγματικά πράγματα που υπάρχουν στην περιοχή. Ο πρόεδρος θέλει να πει δύο λόγια και μετά θα μιλήσει και ο πρόεδρος. Θα αναλύψετε τα μονολογικά μου. Καλημέρα σας. Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να ανακοινώνουμε στους δημότες μας στην πόλη της Κομοτηνής το μεγαλύτερο έργο το οποίο έχει ενταχθεί ποτέ από τη ΔΕΙΑ, την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυσης Αποκέντρωσης Κομοτηνής, το φράγμα του Συμβόλου. Ένα έργο που ξεκίνησε σαν σκέψη και σαν όραμα, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, στα τέλη της δεκαετίας του 80, οπότε ήταν και η ίδρυση της επιχείρησης. Στην πορεία του και οι περισσότερες από τις διοικήσεις προσέδεσαν ένα λιθαράκι και ένα κομμάτι στο puzzle της ιστορίας αυτής μέχρι να φτάσουμε στη φάση ολοκλήρωσης. Και από το 2011 που αυτή η διοίκηση ανέλαβε τις τύχες του Δήμου στα χέρια της, νομίζω ότι διεκπαιρέωσε τις περισσότερες και τις σημαντικότερες εργασίες και ενέργειες, έτσι ώστε το έργο σήμερα να καταστεί πλήρες και όριμο και να καταφέρει να ενταχθεί. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική ιστορία για τη ΔΕΙΑ, και φυσικά είναι μια πολύ σημαντική στιγμή και για μένα προσωπικά, που επί δικής μου προεδρίας εντάσσεται, αλλά παράλληλα και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Μια ευθύνη η οποία έχει να κάνει με την άμεση κινητοποίηση της υπηρεσίας, έτσι ώστε το έργο να δημοκρατηθεί και να ξεκινήσει άμεσα. Ένα έργο το οποίο πραγματικά θα δώσει άλλο επίπεδο στη ΔΕΙΑ Κομοτηνής, ένα έργο το οποίο πραγματικά θα την ισχυροποιήσει, δημιουργώντας δικό της υδροδοτικό ταμιευτήρα και ένα έργο το οποίο θα της δώσει τη δυνατότητα να υδροδοτήσει όχι μόνο το σύνολο της πόλης, όχι μόνο το σύνολο των οικισμών της, αλλά ενδεχομένως και άλλα τμήματα του νομού μας. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι μιλάμε πραγματικά για το πιο σημαντικό έργο το οποίο έχει δημοκρατηθεί τα τελευταία χρόνια από τη ΔΕΙΑ. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του Γενικού Διευθυντή και Διεθνή Εκπαιδευτική Υπηρεσία του κ. Κώστα Πεντέκη, όλη την τεχνική υπηρεσία και όλο το προσωπικό της ΔΕΙΑ για τις πραγματικά πολύ μεγάλες προσπάθειες που έγιναν, ειδικά το τελευταίο διάστημα, να καταφέρουμε να εντάξουμε το έργο. Και θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχό μας, που από την πρώτη μέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του, ήταν αρρωγός και μας βοήθησε πραγματικά με όλους τις δυνάμεις, έτσι ώστε να καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο να εντάξουμε αυτό το τόσο σημαντικό έργο. Δεν θα σου κουράσω περισσότερο, θα ήθελα μόνο να πω τελειώνοντας ότι αυτή η διοίκηση
έχει αποδείξει εδώ και αρκετά χρόνια ότι δεν μιλάει ούτε με αναρτήσεις, ούτε με φωτογραφίες. Μιλάει ξεκάθαρα μόνο με έργα.